θα σας μιλήσουμε για το σύστημα επίβλεψης οχημάτων. Τα σύγχρονα αυτοκίνητα είναι φοδιασμένα με ηλεκτρονικό εγκέφαλο που ελέγχει τη λειτουργία των επιμέρους συστημάτων και διαγνώσει και πιθανά προβλήματα. Ο εγκέφαλος του αυτοκινήτου μπορεί να επεξεργαστεί πληροφορίες σχετικά με τις στροφές του κινητήρα, τα ποσοστά του αέρα, τις θερμοκρασίες υγρών της μηχανής, αλλά και πιο εξειδικευμένες ενδείξεις, όπως ενδείξεις βλαβών κινητήρα. Στόχος του συστήματος επίβλεψης οχημάτων είναι η μεταφορά των πληροφοριών από τον εγκέφαλο του αυτοκινήτου στο κινητό τηλέφωνο του οδηγού. Άρα, ο οδηγός λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του αυτοκινήτου του μέσω του κινητού του τηλεφώνου. Αυτή η διαδικασία γίνεται ως εξής. Ο εγκέφαλος του αυτοκινήτου στέλνει τις πληροφορίες στο On-Board Diagnostics, όπου γίνεται ο έλεγχος των πληροφοριών για την κατάσταση του αυτοκινήτου και μέσω Bluetooth στέλνει τις πληροφορίες στο κινητό τηλέφωνο. Οπότε, ο εγκέφαλος του αυτοκινήτου μπορεί να εξάγει τις πληροφορίες που επεξεργάζεται μέσω της διασύνδεσης OBD, On-Board Diagnostics. Ο οδηγός μπορεί να λάβει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του αυτοκινήτου του εφόσον ενεργοποιήσει το ηλεκτρονικό σύστημα του αυτοκινήτου ή αν το αυτοκίνητο βρίσκεται σε κίνηση. Η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ιδιώτες, καθώς επίσης και από εταιρείες. Μία δεύτερη λειτουργία έχει ως στόχο την απομακρυσμένη παρακολούθηση στόλου οχημάτων. Για να γίνει αυτό, οι πληροφορίες αποστέλλονται από το κινητό τηλέφωνο μέσω διαδικτύου στο κέντρο ελέγχου. Το κέντρο ελέγχου τρέχει το κατάλληλο λογισμικό διαχείρισης των απεσταλλόμενων πληροφοριών. Στόχος της δεύτερης λειτουργίας είναι η μεταφορά των πληροφοριών από τον εγκέφαλο του αυτοκινήτου στο κινητό τηλέφωνο και από εκεί στο κέντρο ελέγχου. Η εφαρμογή αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί από εταιρείες όπως εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, εταιρείες ταξί, εταιρείες αστικών και υπεραστικών λεωφορείων και άλλα, καθώς επίσης και από ιδιώτες που επιθυμούν να έχουν έγκαιρη και έγκυρη παρακολούθηση.